Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα ακόμα Think Local. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Ήπειρου στη Βιέννα και για μία ακόμη Πέμπτη θα είμαστε μαζί, έτσι για να μιλήσουμε για διάφορα διαφορετικά θέματα κάθε φορά. Αυτή τη φορά θα συνεχίσουμε ένα ταξίδι που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά, στην αρχή περίπου αυτής της τηλεοπτικής εκπομπής. Είχαμε γνωρίσει αρκετές γιαννιώτικες αλλά και τις ξένες πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας που είχαν έρθει στην περιοχή μας. Μας είχε ξεφύγει μία. Με αυτούς λοιπόν, με τους ιδρυτές αυτής της εταιρείας, της Lime Technology, θα μιλήσουμε αυτή τη φορά για να δούμε τι κάνουν και αυτοί στο δικό τους κομμάτι σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και τα projects που αναλαμβάνουν, αλλά και τι γίνεται γενικότερα με αυτό το εγχείρημα, ας το πω, την προσπάθεια της πόλης των Ιωαννίνων να αναδειχθεί μια Silicon Valley και αν αυτό είναι κάτι εφικτό. Θα μιλήσουμε έτσι για αρχή με έναν από τους ιδρυτές της εταιρείας, τον κύριο Χρήστο Μπέλο, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω που βρίσκεται μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είσαστε μία από τις εταιρείες τεχνολογίας που δραστηριοποιήσετε αρκετά χρόνια εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων, ξεκινώντας ως startup. Βέβαια, αυτό το θέμα των εταιριών τεχνολογίας το ανακάλυψε ο περισσότερος κόσμος μετά την έλευση των ξένων πολυεθνικών. Ωστόσο, υπάρχει δυναμικό στα Γιάννενα, υπήρχε και πριν. Υπάρχουν σημαντικές εταιρείες, η κάθε μία στον τομέα της. Και νομίζω ότι είναι ευτύχημα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αναδεικνύονται και φαίνεται και η δουλειά που γίνεται, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που είναι ικανό να στελεχώσει τέτοιες εταιρείες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και συμφωνούμε σε αυτό. Εμείς δραστηριοποιούμαστε εδώ πέρα στον χώρο από το 2013. Ξεκινήσαμε ως startup. Τώρα, βέβαια, έχουμε ξεφύγει λίγο από την αυστηρή έννοια του χώρου startup. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο ένα προϊόν το οποίο ουσιαστικά αναπτύσσουμε. Αλλά όμως από εκεί και πέρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος της πληροφορικής με την έννοια ότι είναι δημιουργικός, ότι μας ενδιαφέρει ο χώρος της καινοτομίας. Και η εταιρεία μας έχει επικεντρώσει σε δύο βασικούς άξονες, στον χώρο της βιοιατρικής, βιοτεχνολογίας, δηλαδή ουσιαστικά εφαρμογές της πληροφορικής πάνω στην υγεία, αλλά και στον χώρο του τουρισμού, πολιτισμού. Είναι θέματα που θα δούμε και λίγο αργότερα, έτσι, με τους συνεργάτες σας για τα project που αναλαμβάνετε και πώς φτάνετε στο σημείο να υλοποιούνται. Ήθελα να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, εκεί στο 2013. Πώς ξεκινήσατε αυτήν την εταιρεία? Ουσιαστικά η εταιρεία ξεκίνησε από τρία άτομα, είμαστε τρεις συνιδρυτές που υπήρξαμε και φίλοι, οπότε μετά αυτή η φιλία μετουσιώθηκε σε μια επιχείρηση, σε ένα κοινό όραμα το οποίο είχαμε. Ήμασταν πιο πριν, ήμασταν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, είμαστε καταρχήν μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών. Οπότε αμέσως μετά δραστηριοποιούμασταν λίγο σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, μετά λίγο πιο ερευνητικά στο χώρο πάλι της υγείας, μέσα από ερευνητικά προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αλλά και μέσα από κάποιους άλλους ερευνητικούς φορείς. Και από εκεί και πέρα ταιριάξαμε κάπως και κάναμε μια εταιρεία με την έννοια ότι μας άρεσε ο χώρος, μας άρεσε η καινοτομία, μας άρεσαν όλες αυτές οι εφαρμογές και γενικότερα όλο αυτό το μέλλον το οποίο βλέπαμε και θελήσαμε να ενώσουμε έτσι τους στόχους και το κοινό όραμα για να αναπτύξουμε κάποια προϊόντα που είχαμε εκείνη την περίοδο στο μυαλό μας, αλλά και γενικότερα να αξιοποιήσουμε λίγο και την τεχνογνωσία που είχαμε αποκτήσει από την προηγούμενη απασχόληση. Το περιβάλλον ήταν ευνοϊκό τότε για τέτοια ανοίγματα, να το πω, για τη δημιουργία τέτοιων εταιριών και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μπορέσει κανένας να είναι ανταγωνιστικός σε αυτό το αντικείμενο? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τότε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουν αλλάξει λίγο... Αλλάζουν όμως ταχύτατα τα πράγματα, νομίζω, και σε αυτόν τον τομέα, αλλά και στην οικονομία. Αυτό είναι αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και δίνονται λίγο κάποια κίνητρα αλλά και κάποιες βοήθειες σε κάποιους νέους επιχειρηματίες είτε μέσα από κάποια ιδιωτικά funds, επενδυτικά σχήματα είτε μέσα από προσκλήσεις όπως για παράδειγμα μια εθνική χρηματοδότηση ή ακόμα και το περιφερειακό πρόγραμμα εδώ πέρα της Περιφέρειας Ηπείρου έδωσε μια πρόσκληση πριν από 2-3 χρόνια στον τομέα της έρευνας για τις συμπράξεις πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
Παλιότερα η αλήθεια είναι ότι με το που ξεκινήσαμε κυνηγούσαμε λίγο περισσότερο ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και οι όροι των προγραμμάτων που έβγαιναν στην Ελλάδα ήταν λίγο πιο δύσκολοι και λίγο πιο περιοριστικοί. Ήθελε λίγο μεγαλύτερη ρευστότητα για μια νέα επιχείρηση που ήταν λίγο δύσκολο. Ουσιαστικά τώρα λίγο θεωρούμε ότι αυτός ο χώρος έχει πάρει μια όθηση και όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις βασικά δεν είναι αυτός ο σκοπός προφανώς, απλά είναι ένα βοήθημα για ένα νέο με ένα όραμα να ξεκινήσει την επιχείρηση και να αναπτύσσει το προϊόν το οποίο επιθυμεί. Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου υπάρχει, γιατί λέμε τα τελευταία χρόνια ότι έχουν συγκεντρωθεί αρκετές επιχειρήσεις τεχνολογίας στην περιοχή. Φαντάζομαι συναντιέστε σε επίπεδο προγραμμάτων, είτε ως συνεργάτες, είτε ως αντίπαλοι, ανταγωνιστές πολλές φορές, ενδεχομένως να κυνηγάτε τα ίδια projects. Πώς βλέπετε γενικότερα έτσι, την εικόνα με αυτές τις επιχειρήσεις στον κλάδο τεχνολογίας στα Γιάννενα? Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό που έχουν μαζευτεί τόσο πολλές επιχειρήσεις σε αυτό το χώρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με τις περισσότερες επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες φυσικά, έχουμε μία επαφή, γνωριζόμαστε, πολλές φορές συνεργαζόμαστε κιόλας. Από εκεί και πέρα είναι πολύ θετικό το ότι έρχονται και μεγάλες επιχειρήσεις, σαν την TeamViewer, την B&I, γιατί γενικότερα δημιουργεί όλο αυτό ένα αίσθημα αναβάθμισης της καινοτομίας και του χώρου της πληροφορικής στην περιοχή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρούμε, γιατί δίνει μια όθηση και στο πανεπιστήμιο, δηλαδή και τα παιδιά τα οποία τελειώνουν εδώ, είτε από το τμήμα πληροφορική μηχανικών υπολογιστών, είτε και από άλλα τμήματα, δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. Οπότε ανεβαίνει και το επίπεδο, αλλά προσελκύει και άτομα από άλλες περιοχές ή ακόμα και από το εξωτερικό. Όλο αυτό θεωρούμε ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και αρκετά θετικό όλη αυτή η εξέλιξη η οποία δημιουργείται. Έχετε δει κόσμο και στην ηλικία σας, ενδεχομένως από το περιβάλλον σας, το φοιτητικό ή και μετέπειτα, που όντως να έχει παραμείνει στην περιοχή εξαιτίας της ύπαρξης αυτών των εταιριών και αυτού του ανοίγματος στον κλάδο? Ναι, φυσικά. Και μάλιστα υπάρχουν παιδιά τα οποία είχαν φύγει και έχουν γυρίσει κιόλας για να εργαστούν στο χώρο. Δηλαδή όλο αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γιατί γενικότερα υπήρχε μια αίσθηση ότι αν δεν βρω δουλειά στην Αθήνα θα φύγω στο εξωτερικό, στο δικό μας το χώρο. Μετά άρχισε λίγο η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα λίγο να δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο και έχουν γενικότερα αναπτυχθεί νέες εταιρείες. Και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα στα Γιάννενα, γιατί είναι μια γενικότερη προσπάθεια, ακόμα και από μια μικρή εταιρεία, αν δημιουργεί καινοτομία, θεωρούμε ότι δείχνει μια εξωστρέφεια και φαίνεται και η ευρύτερη περιοχή προς τα έξω. Οπότε μπορεί να προσελκύσει και άλλες εταιρείες και όλο αυτό είναι θετικό για όλους δηλαδή. Και νομίζω ότι αλλάζει και λίγο την νοοτροπία μας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται συνεχώς να ανοίγουν καφετέριες ή καταστήματα εμπορίου έτσι, του κλασικού παραδοσιακού. Δίνει και έτσι την εικόνα ότι παράγουμε και άλλα πράγματα, παράγουμε ιδέες, παράγουμε καινοτομία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί εδώ πέρα στην περιοχή είχαμε μάθει λίγο γενικότερα και με τις καφετέριες που λέτε, αλλά και κυρίως με τον αγροτικό τομέα. Σαν παράδειγμα το λέω, δεν το λέω. Ναι, προφανώς δεν είναι κακό. Ναι, προφανώς, αλλά και με τον αγροτικό τομέα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ θετικό και είναι και καλό να υπάρχουν και συνεργασίες. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο αυτό το ανταγωνιστικό πεδίο. Πλέον οι εταιρείες, ιδίως οι μικρές και οι μικρομεσαίες, συνεργάζονται μεταξύ τους και πρέπει να συνεργάζονται, γιατί ο καθένας έχει εξειδίκευση στο δικό του χώρο. Πλέον, δηλαδή, τα αντικείμενα είναι τόσο πολύ εξειδικευμένα, κανένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Οπότε, είναι πολύ καλό να υπάρχει έτσι αυτή η σύμπραξη των εταιριών. Και το καλύτερο αποτέλεσμα είναι η σύμπραξη των εταιριών του δικού σας κλάδου με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις σε πάρα πολλά κομμάτια. Από τον αγροτικό τομέα με την αγροδιατροφή, πάρα πολλά νέα καινοτόμα προϊόντα, μέχρι τρόπους παραγωγής, μέχρι ένα σωρό αντικείμενα που υπάρχει, δηλαδή ένα ανοιχτό πεδίο που μπορείτε να συνεργαστείτε. Ναι, φυσικά, γιατί η πληροφορική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος που είναι κάπως οριζόντιος. Δηλαδή, μπορεί να πιάσει όλους αυτές τις κατευθύνσεις. Εμείς, βέβαια, όπως αναφέραμε, έχουμε εστιάσει κυρίως στην υγεία και στον τουρισμό, αλλά από εκεί και πέρα και η αγροδιατροφή έχει πολλές εφαρμογές
με hardware ή software στον τομέα της πληροφορικής και πλέον έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται. Δηλαδή όλες αυτές οι έξυπνες συσκευές που αναφέρουμε, οι αισθητήρες για μέτρηση απόδοσης, για μέτρηση θερμοκρασιών, περιβάλλοντος και όλα αυτά έχουν αρχίσει και μπαίνουν πλέον στις επιχειρήσεις, ιδίως στον αγροτικό τομέα, δηλαδή τα πτηνοτροφεία, χρησιμοποιούν κατά κόρον νέες τεχνολογίες. Και τα χρησιμοποιούμε και όλοι προϊόντα τέτοια στην καθημερινότητά μας πολλές φορές. Δεν αντιλαμβανόμαστε, λόγω και της ταχύτητας της εξέλιξης, ότι για να γίνουν αυτά υπήρξε από πίσω και μια τέτοια εταιρεία που συνεργάστηκε με γιατρούς ή με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία επαγγελματιών για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Τα προσπερνάμε λίγο, επειδή τα θεωρούμε μετά από λίγο καιρό δεδομένα. Ναι, έτσι ακριβώς. Και όλο αυτό έχει ξεκινήσει βέβαια με τα sites, όπου πλέον όλες οι εταιρείες έχουν sites, αλλά πλέον όλα αυτά έχουν μεταφερθεί και στο κινητό. Δηλαδή πλέον το κινητό είναι τρόπο ζωή, είναι η καθημερινότητα και όλε αυτέ οι εφαρμογέ οι οποίε υπάρχουν στο κινητό, από τι πιο μεγάλε μέχρι και μικρά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μα στο κινητό, όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί από μία ομάδα από πίσω που είχε ένα όραμα και μία κατεύθυνση προ την υλοποίησή του. Τώρα, ποιε είναι οι δυσκολίε για μία τέτοια επιχείρηση, για την ανάπτυξή τη στην περιοχή? Έχω ακούσει πάρα πολλά από τι υποδομέ, ελλείψει. Να πω για τις ταχύτητες του διαδικτύου, που προβληματίζουν ιδιαίτερα επιχειρήσεις του δικού σας κλάδου. Τι προβλήματα υπάρχουν στην περαιτέρω ανάπτυξη που θα μπορούσαν να επιληθούν ενδεχομένως με τη συνεργασία όλων και των φορέων της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής πολιτείας? Το διαδίκτυο, όπως είπατε, είναι βασικά πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το α και το ω σε κάτι τέτοια. Και γενικότερα υποδομές, όπως για παράδειγμα το 5G, το οποίο αρχίζει και έρχεται σιγά-σιγά, είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη, γιατί τα υπάρχοντα δίκτυα δημιουργούν αρκετά προβλήματα, ιδίως είναι κάποιες συγκεκριμένες περιοχές των Ιαννίνων οι οποίες ακόμα έχουν πρόβλημα στην ταχύτητα του ίντερνετ. Από εκεί και πέρα, η χρηματοδότηση πάντα είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη startup, με την έννοια ότι μια startup δεν είναι ένα κατάστημα λιανικής όπου ανοίγει τη βιτρίνα της και μπαίνει ο πελάτης μέσα, οπότε έρχεται σε καθημερινή επαφή με τον κόσμο. Πρέπει να έχει εξωστρέφεια, πρέπει να βγει προς τα έξω, οπότε πρέπει να έχει ένα δυνατό προφίλ. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχει και ένα μηχανισμό για να βρει τον πελάτη, τα σωστά κανάλια διανομής, που μια μικρή εταιρεία στο ξεκίνημα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει μόνη της. Οπότε εκεί πέρα χρειάζεται μια βοήθεια και εκεί πέρα η σύμπραξη των επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Και η δικτύωση με άλλους φορείς, δήμους, περιφέρειες, ενδεχομένως μέσα από μεγαλύτερης εμβέλειας προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν την αυτοδιοίκηση, ας πούμε, για διάφορα ζητήματα που άπτονται, της τεχνολογίας, της έξυπνης πόλης, όλα αυτά που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, φαντάζομαι, παράγονται και οι ιδέες και τα προϊόντα. Ναι, βέβαια. Γενικά, οι τοπικοί φορείς είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις. Περιφέρεια, Δήμος, όπως αναφέρατε, και γενικότερα. Από εκεί και πέρα, εμείς επιδιώκουμε συνεργασίες πέρα από τις επιχειρήσεις και με φορείς, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο, βιβλιοθήκες, γενικότερα δηλαδή φορείς δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας, μπορούν να δώσουν μια όθηση σε μια επιχείρηση, μπορούν να δώσουν τεχνογνωσία, μπορούν να δώσουν ουσιαστικά κάποιες γνώσεις που μια επιχείρηση μπορεί να μην τις έχει. Οπότε γενικότερα θεωρούμε ότι πιστεύουμε στη συνεργασία, αλλά και προφανώς η υποστήριξη από τους τοπικούς φορείς είναι πάρα πολύ σημαντική. Μαθαίνετε έτσι από τη λειτουργία των φορέων αυτών, ώστε να βρείτε τι χρειάζονται και να δώσετε τις κατάλληλες απαντήσεις, σωστά? Έτσι είναι η διαδικασία, νομίζω. Για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο τι κάνετε ακριβώς. Εννοείται σε σχέση με ποιο αντικείμενο? Για οποιοδήποτε αντικείμενο. Για παράδειγμα, θέλω να πω ότι υπάρχει η βούληση, ας πούμε, του Δήμου για να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό. Λέω ένα παράδειγμα. Ενδεχομένως θα σας ζητήσει να προτείνετε βέλτιστες λύσεις. Εκεί θα υπάρξει μια συνεργασία να δείτε πού εντοπίζονται τα προβλήματα, τα δεδομένα που υπάρχουν, να τα μετρήσετε, να κάνετε τις δικές σας προτάσεις, σε πάση περιπτώσει, και να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι αυτές οι συνεργασίες
Κάπως γεννιούνται, μάλλον το αποτέλεσμα γεννιέται μέσα από την συνεργασία επιχειρήσεων του δικού σας κλάδου με τους άλλους φορείς που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και θέλουν να το λύσουν. Σωστά, ναι. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο άξονες, έτσι όπως το σκέφτομαι. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο αναφέρεται, δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος θέλει να λύσει ένα πρόβλημα. Είτε αυτός είναι δήμος, είτε είναι υπουργείο ή οποιοδήποτε ή ακόμα και μια μεγάλη επιχείρηση που θέλει να λύσει ένα πρόβλημα. Οπότε ζητάει από τις επιχειρήσεις του κλάδου και του συγκεκριμένου αντικειμένου τρόπους έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά υπάρχει όμως και η δεύτερη κατεύθυνση, ότι η ίδια επιχείρηση έχει μια ιδέα, η ίδια επιχείρηση έχει ουσιαστικά τη λύση σε κάποιο πρόβλημα. Ξέρετε, το πρόβλημα πολλές φορές μπορεί ο άλλος να το έχει και αλλά να μην το γνωρίζει ακόμα. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί. Ναι. Οπότε μπορεί η ίδια εταιρεία πολλές φορές να προτείνει μια λύση η οποία είναι για βελτίωση της καθημερινότητας, για βελτίωση της αποδοτικότητας σε μια επιχείρηση, για βελτίωση της ανάπτυξης γενικότερα. Οπότε μπορεί να ακολουθεί και αυτός ο δρόμος. Ακριβώς, και από με αυτή την έννοια μιλάμε και για πρόβλημα, για να μην έτσι παρερμηνεύσει ο κόσμος. Δεν εννοούμε ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά ακόμα και η ανάπτυξη του τουρισμού, ο στόχος της να ξεπεράσει, ναι, ας πούμε, τον ρυθμό που υπάρχει τώρα, είναι και αυτό ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να βρει λύσεις για να το κάνει, τον τρόπο να το κάνει. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μετά από εκεί και πέρα όμως πρέπει να βρεθούν και συνεργασίες, γιατί για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει μία λύση για το πάρκινγκ το οποίο αναφέρατε, ότι θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε το πάρκινγκ, να το κάνουμε πιο έξυπνο. Από εκεί και πέρα μία επιχείρηση μπορεί να μην έχει όλη τη τεχνογνωσία μόνη της, δηλαδή εμείς είμαστε μια εταιρεία λογισμικού, αλλά όμως στο κομμάτι του hardware, στο κομμάτι των αισθητήρων μπορεί να ψάχνουμε για μια συνεργασία, γιατί υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος έχει την εξειδίκευση πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οπότε εκεί πέρα δημιουργούνται αυτές οι συνεργασίες και οι συμπράξεις στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Οπότε το σχέδιο που υπάρχει έτσι για μια τεχνόπολη, για ένα κέντρο τεχνολογίας στην περιοχή των Ιωαννίνων, πιστεύετε καταρχήν ότι είναι κάτι εφικτό από την εμπειρία σας στην επαγγελματική, από τον χώρο στην αγορά που δραστηριοποιείστε, από συζητήσεις με συναδέλφους σας κτλ. Και αν είναι όντως κάτι που είναι σημαντικό για σας, ότι θα δώσει ακόμη περισσότερη ανάπτυξη σε αυτόν τον κλάδο? Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, ελπίζουμε να μην εγκαταλείφθηκε αυτό το πλάνο, γιατί είχαμε ακούσει έτσι, ήταν αρκετά έντονη αυτή η συζήτηση πριν από 2 χρόνια. Αλλά προφανώς τώρα και λόγω της κατάστασης ίσως πάγωσαν λίγο τα σχέδια. Αλλά όμως είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το παρατηρούμε, ας πούμε, και στην Αθήνα, που ξεκινάει μια τέτοια προσπάθεια σαν ένα κέντρο καινοτομίας. Είναι ενδιαφέρον γιατί όλες οι επιχειρήσεις ενός κλάδου ή σε παρεμφερείς κλάδους μπορούν να βρεθούν στο ίδιο σημείο και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένας κοινός τόπος συζητήσεων, γέννησης ιδεών, το οποίο μπορεί να έχει πολύ μεγάλες κατευθύνσεις προς όλες βέβαια τις εταιρείες, πολλά ωφέλη. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να εκμεταλλευτεί λίγο καλύτερα και το τεχνολογικό πάρκο, το οποίο είναι ένας μικρός χώρος που συγκέντρωση των επιχειρήσεων. Οπότε νομίζω οι προοπτικές για τον κλάδο και σε συνδυασμό με την δική μας περιοχή τουλάχιστον είναι καλές, εφόσον λυθούν και τα βασικά προβλήματα που είπαμε, υποδομών και χρηματοδότησης, που δεν ξέρω αν και εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου έτσι θα υπάρξει ενδεχομένως μια μεγαλύτερη δυνατότητα και σε εσάς να συμμετέχετε σε διάφορα project. Ναι, οι συνθήκες είναι καλές. Επιχειρήσεις υπάρχουν και υπάρχει προφανώς πάντα περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη και να έρθουν να δημιουργηθούν και άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, το επίπεδο των ατόμων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο στην περιοχή είναι καλό και το πανεπιστήμιο επίσης. Δηλαδή, οι απόφοιτοι του πανεπιστήμιου μπορούν να μείνουν στην περιοχή και να εργαστούν, γιατί το επίπεδο είναι καλό, δηλαδή υπάρχουν αρκετά προσόντα στα παιδιά τα οποία τελειώνουν και μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο χώρο. Οπότε όλα αυτά είναι πάντα προς όφελος όλων, θεωρώ.
Ωραία. Κύριε Μπέλο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής, αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, με τους συνεργάτες σας, για να μας πούν κάποια από τα ενδιαφέροντα projects που έχετε αναλάβει και προχωράτε, και με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, μεταξύ αυτών ένα μεγάλο project από το πρόγραμμα Horizon 2020. Θα τα πούμε όλα αυτά μαζί, να σας ευχαριστήσω. Και ελπίζω το επόμενο διάστημα να έχουμε ευχάριστα έτσι γενικότερα για τον κλάδο σας και να βλέπουμε καινοτόμα πράγματα να γίνονται στην περιοχή. Μακάρι, ωραία. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να δούμε έτσι πιο χειροπιαστά, αν γίνεται να το πω, αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας που κάνει και η Lime Technology μαζί με άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή μας που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο της τεχνολογίας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην κουβέντα που έχουμε με τους συνιδρυτές της εταιρείας Lime Technology, μιας ακόμη επιχείρησης τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στα Γιάννενα και είναι και γέννημα θρέμα των Ιωαννίνων. Έτσι και μαζί με όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, το τελευταίο διάστημα έχουν αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα και θα μιλήσουμε για κάποια από αυτά τα πράγματα που κάνουν με τον συνιδρυτή, όπως είπαμε, της εταιρείας, τον κύριο Κωνσταντίνο Στεφάνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και από εμένα. Μιλήσαμε με τον κύριο Μπέλο, είπαμε γενικότερα έτσι, την κατάσταση, πώς έχει στα Γιάννενα σε ό,τι αφορά τις εταιρείες τεχνολογίας. Η Lime Technology είναι μία από αυτές και κάνετε ενδιαφέροντα πράγματα σε έναν δύσκολο για μας τουλάχιστον που βρισκόμαστε απ' έξω τομέα, την βιοτεχνολογία, βιοιατρική, έτσι που συνδυάζετε τις δικές σας γνώσεις με αυτό το εξειδικευμένο αντικείμενο και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε πώς γίνεται αυτός ο συνδυασμός, αυτή η μίξη των γνώσεων για να φτάσουμε σε αποτελέσματα που θα έχουν εφαρμογή και συνήθως βελτιώνουν και τη συνθήκη ζωής των ασθενών, αλλά και την δουλειά των γιατρών. Ναι, ναι, μαζί, όπως είπατε και εσείς, θα κάνουμε και μία περιγραφή των έργων τα οποία τρέχουμε εδώ στη Lime Technology, έτσι ώστε αυτό να γίνει και πιο εύκολα αντιληπτό και σε εσάς και τους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη σειρά των έργων που μπορούμε να παρουσιάσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, το οποίο έχουμε και ονομάζεται EDIT. Και σε αυτό το έργο έχει ως σκοπό του την πρώιμη διάγνωση και την πρόληψη του καρκίνου της ουροδόχου κύστης, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί αυτός ο καρκίνος είναι από τους πιο δύσκολα διαχειρίσιμους καρκίνους και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Σε αυτό το έργο είμαστε νέα εταίροι πανευρωπαϊκά. Και έχουμε σαν προεξέχοντες συνεργάτες μας το Ερευνητικό Ινστιτούτο Φοντατσιόνε Σαν Ραφαέλη, που είναι στο Μιλάνο της Ιταλίας, και το Ινστιτούτο Βάιτσμαν, το οποίο βρίσκεται στο Ισραήλ. Εμείς, σαν Lime Technology, σε αυτό το έργο ουσιαστικά υλοποιούμε ένα λογισμικό, το οποίο έχει σαν στόχο του την τρισδιάστατη απεικόνηση της ουροδόχου κύστης, εσωτερικού και εξωτερικού τοιχώματος, της αιμάτωσης και επίσης να δείξουμε τους πιθανούς καρκινικούς όγκους τα οποία βρίσκονται μέσα στη ουροδόχου κύστη. Για τον λόγο αυτό, εμείς έχουμε δημιουργήσει εξελιγμένους και αυτοματοποιημένους αλγορίθμους, κυρίως επεξεργασίας εικόνας, αλλά και κάνουμε χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε όλο αυτό αυτοματοποιημένα και να βοηθήσουμε τους γιατρούς, κυρίως τους ουρολόγους, οι οποίοι είναι οι τελικοί χρήστες μας. Και αξίζει να δείξουμε σε αυτό το σημείο ότι, και να πούμε ότι χωρίς τη χρήση του δικού μας λογισμικού η όλη διαδικασία γίνεται από τους ουρολόγους μέσα σε 30 λεπτά, ενώ με τη χρήση του λογισμικού μας αυτό πέφτει στα 1,5 ή 2 λεπτά. Και όπως καταλαβαίνουμε, αυτό τους γλιτώνει πολύ κόπο αλλά και πολύ χρόνο, έτσι ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με κάτι άλλο και να προχωρήσουν σε περισσότερα δεδομένα. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο την διαδικασία υλοποίησης τέτοιων μεγάλων προγραμμάτων. Πώς γίνονται οι συνεννοήσεις με τους άλλους εταίρους, ειδικά σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να έχουμε αποτελέσματα στο χρονικό διάστημα που διαρκούν αυτά τα προγράμματα, γιατί προφανώς δεν είναι SAE, είναι ένας περιορισμένος χρόνος. Ναι, ναι. Φυσικά μπορούμε να το χωρίσουμε στην περίοδο πριν την πανδημία και μετά. Βασικά, πριν την πανδημία υπήρχαν συναντήσεις από κοντά, διαζώσεις με όλους τους εταίρους, όπου μας λέγανε καταρχάς ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί εμείς σαν μηχανικοί λογισμικού δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως το ιατρικό ζήτημα.
έτσι ώστε εμείς να δούμε ουσιαστικά όλα τα requirements που έχει ένα τέτοιο λογισμικό και μαζί με αυτούς, πάντα σε συνεργασία με αυτούς, προσπαθούμε να το χτίσουμε βήμα-βήμα από τα δεδομένα, από την αρχή δηλαδή, τα δεδομένα που εισάγουμε σε το σύστημα, στο εξαγόμενο αποτέλεσμα και σε όλο το ενδιάμεσο, δηλαδή πώς μπορεί να είναι το interface, τι μπορεί να πατήσει ένας γιατρός, πόσο χρόνο χρειάζεται, πόσο εύκολο χρειάζεται να δώσουμε σε ένα μέρος και όχι σε ένα άλλο μέρος. Και όλο αυτό χρειάζεται και μια μεγάλη περίοδο δοκιμαστική και να είναι συνεχής η επικοινωνία και η συνεργασία μαζί τους, έτσι ώστε να μην χάσουμε εμείς κάποιο σημαντικό κομμάτι, γιατί μιλάμε πάντα για ένα ιατρικό λογισμικό το οποίο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένο και να μην έχει προβλήματα και στο τέλος να έχει και ένα σωστό validation που λέμε για να δείχνουμε ότι αυτά που κάνουμε ανταποκρίνονται όντως στην πραγματικότητα και είναι χρήσιμα για την ιατρική κοινότητα. Εσάς προφανώς τώρα, δεν στο κομμάτι δεν μετά είναι... την πανδημία. Α, ωραία. Σχύουν όλα αυτά που προείπα, απλά όλα αυτά προσπαθούμε να τα κάνουμε μέσω πλατφορμών, για να μην λέμε τώρα εμπορικές ονομασίες, και να έχουμε συνεργατικά εργαλεία και συνεχή βιντεοκλήσεις και βιντεοδιαλέξεις, έτσι ώστε και εμείς να παρουσιάζουμε, αλλά και αυτοί να μας δίνουν συνεχώς ανατροφοδότηση αν γίνονται σωστά τα πράγματα ή όχι. Είναι λίγο καλύτερα φυσικά πάντα το διαζώσεις, γιατί μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και αποτελέσματα πολύ καλύτερα. Αλλά φυσικά τώρα, σε αυτή την περίοδο την περίεργη, πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι και προσπαθούμε μέσω του ίντερνετ και των εργαλείων το οποίο παρέχει αυτό, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η δική σας εταιρεία δεν είναι το πρώτο έργο σε αυτό το αντικείμενο που αναλαμβάνει. Έχει μια εξειδίκευση σε ό,τι αφορά την βιοτεχνολογία, βιοιατρική. Πέστε μας άλλα 2-3 παραδείγματα. Πώς χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα δικά σας, λογισμικά ή καινοτομία για αυτό το αντικείμενο? Ένα επόμενο έργο το οποίο έχουμε αναπτύξει είναι ουσιαστικά πάλι βιοπληροφορικής και λέγεται Gene Screening. Είναι ουσιαστικά ένα έργο το οποίο γίνεται μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο οποίο πάλι έχουμε κάνει ένα λογισμικό το οποίο είναι να το πω, μια γενετική πλατφόρμα στην οποία αναλύουμε το DNA, το ανθρώπινο γονιδίωμα και κυρίως εστιάζουμε σε μέρη στο οποίο το DNA έχει υποστεί κάποιες αλλοιώσεις, κάποιους διπλασιασμούς ή ελλείψεις, γιατί έχουμε δει ότι αυτά τα σημεία στο DNA οδηγούν σε γενετικά σύνδρομα όπως είναι το σύνδρομο Down που γνωρίζουμε όλοι ή λιγότερο γνωστά σύνδρομα όπως το DiGeorge. Προσπαθούμε λοιπόν μέσω αυτής της πλατφόρμας να κάνουμε μια στατιστική ανάλυση και με αλγορίθμους βιοπληροφορικής και με τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να δούμε αν οι αλλοιώσεις αυτές που βρίσκουμε οδηγούν εν τέλει στα σύνδρομα και με ποια πιθανότητα. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε είναι να έχουμε μια προσωποποιημένη διάγνωση πάνω στις γενετικές ανομαλίες, χρησιμοποιώντας ακόμα και μια εξέταση αίματος, δηλαδή να είναι κάτι μη επεμβατικό. Να πάμε όσο το δυνατόν μπορούμε μη επεμβατικά, έτσι ώστε με μια απλή ανάλυση αίματος να δούμε αν μπορεί κάποιος να αναπτύξει μια γενετική ανομαλία ή ο απογονός του. Και ένας μακροπρόθεσμος στόχος μας πάνω σε αυτό είναι να μπορούμε να κάνουμε μια πρόβληψη για μεταλλάξεις τέτοιων γονιδίων που ουσιαστικά θα μας δώσουν γενετική ανομαλία. Αυτό είναι ένα τεράστιο αντικείμενο, βέβαια, που αναπτύσσεται ταχύτατα και τα τελευταία χρόνια αποτελεί και αιχμή στην βιοιατρική και στην ιατρική γενικότερα, με δεδομένο ότι χρησιμοποιούνται, μάλλον γίνονται συνεχώς τέτοιου είδους έρευνες, μελέτες και εξατομικευμένη πλέον θεραπεία, ακόμη και στους γνωστούς καρκίνους που ενδεχομένως ξέραμε μέχρι τώρα. Ωστόσο, γίνεται όσο το δυνατόν πιο προσωποποιημένη και σε αυτή την κατεύθυνση, φαντάζομαι, οδηγούν και projects σαν τα δικά σας. Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Να γίνεται δηλαδή όσο το δυνατόν προσωποποιημένο, να μην έχουμε, ας πούμε, μια γενικότητα στην εξέταση και να προσπαθούμε μετά να βάλουμε το άτομο μέσα αυτό, αλλά να είναι όσο πιο δυνατόν προσωποποιημένο, αλλά και όσο πιο δυνατόν το πιο σημαντικό είναι αυτό το μη επεμβατικό. Δηλαδή να μην χρειάζεται να υπάρχει κάποια τομή, είτε κάποια επέμβαση, είτε κάποιο χειρουργείο για να δούμε κάτι, αλλά να είναι όσο πιο δυνατόν ανώδυνο, όπως το είπα, και μια απλή εξέταση αίματος. Κωνσταντίνε, εσύ πώς ξεκινήσατε μαζί με τον κύριο Μπέλο και με τον επόμενο συνομιλητή μας την εταιρεία. Φαντάζομαι και εσύ από τον κλάδο της πληροφορικής, έτσι? Ναι. Με τον Χρήστο τον Μπέλο ήμασταν συμφοιτητές στο Πολυτεχνείο. Είμαστε και δύο ηλεκτρολόγοι μηχανικοί.
Και με τον έθερο συνάδελφο και συνέθερο γνωριζόμαστε από το γυμνάσιο. Και βασικά και με τους δύο έχουμε και μια ιδιαίτερα βαθιά φιλία. Συμμερίζεσαι και εσύ αυτό που Συμμερίζεσαι και εσύ αυτό που είπαμε με τον κύριο Μπέλο πριν, ότι υπάρχουν προοπτικές για τις επιχειρήσεις αυτού του κλάδου και για τους ανθρώπους που έχουν γνώση πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να μπορέσουν να αναπτύξουν είτε δουλειές μόνοι τους, είτε μέσα από συνεργασίες με τις εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται εδώ ή που ενδεχομένως θα έρθουν μακάρι για όλους μας, ή ακόμη και με τους φορείς. Υπάρχουν προοπτικές? Υπάρχουν προοπτικές, φυσικά. Είναι και βασικά η φύση της πληροφορικής τέτοια ως δουλειά και ως επάγγελμα, η οποία σου δίνει και μια ευελιξία και μια ελευθερία να δουλεύεις γενικότερα και είτε από απόσταση, είτε και από το σπίτι σου, είτε και ώρες που δεν είναι εργάσιμες. Αλλά γενικότερα η πληροφορική σου δίνει πάρα πολλά εργαλεία, έτσι ώστε να μπορείς να εξερευνήσεις νέες επιστήμες και νέα γνώση, όπως προείπαμε για τα project, ας πούμε, της βιοιατρικής. Εμείς δεν είμαστε γιατροί, δεν είμαστε βιολόγοι. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι η συνεργασία της πληροφορικής με την ιατρική κοινότητα είναι τόσο σημαντική να γίνει, που μπορεί να γίνει αυτή και στα Γιάννενα και στην Αθήνα και οπουδήποτε αλλού. Απλά βλέπουμε ότι την τελευταία περίοδο δημιουργείται μια συστάδα επιχειρήσεων στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο και τον πύχη φυσικά, αλλά φέρνει και περισσότερα προσελκύ ταλέντα, να το πω έτσι, τα οποία μπορούν να δώσουν μια ανάταση στην αγορά εργασίας, κυρίως της πληροφορικής, και χρησιμοποιώντας τους μπορούν να γίνουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ωραία. Κύριε Στεφάνου, σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε λίγο με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Γιώργο Στέργιο, για το επόμενο κομμάτι που αφορά στον τουρισμό και τον πολιτισμό. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, προκειμένου να γίνει αυτή η αλλαγή. Να σας ευχαριστήσω και ελπίζω θα τα πούμε και κάπου το επόμενο διάστημα, εφόσον αρθούν και αυτοί οι περιοριστικοί όροι και θα μπορέσουμε έτσι να μας δείξετε και τη δουλειά σας από κοντά. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μία πολύ μικρή αλλαγή, έτσι ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να κάνουμε αυτή την αλλαγή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, έτσι συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα με τους ιδρυτές της Lime Technology, μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στα Γιάννενα, που γεννήθηκε εδώ και συνεχίζει έτσι την πορεία της τα τελευταία 7 περίπου χρόνια. Και εκτός από τον τομέα της βιοιατρικής και βιοτεχνολογίας, έχει αναλαμβάνει projects που αφορούν και τον πολιτισμό και τον τουρισμό, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, ζητήματα που θα μας τα παρουσιάσει τώρα ο κύριος Γιώργος Στέργιος. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μιλάμε για την εταιρεία και με τους συναδέλφους σας, συνεταίρους σας, συνιδρυτές της εταιρείας και φίλους, από ό,τι έχω καταλάβει από την κουβέντα που είχαμε. Και θέλω να μου πείτε κι εσείς από τη δικιά σας μεριά, από την δικιά σας σκοπιά, αν υπάρχουν προοπτικές έτσι, για την εταιρεία, αλλά και για άλλες αντίστοιχες εταιρείες και για ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, πριν ξεκινήσουμε να μου πείτε τα project που αφορούν τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Βεβαίως, θεωρούμε ότι ο κλάδος πληροφορικής παρέχει πολλές ευκαιρίες πάνω στους νέους κυρίως και σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, ώστε να αναπτυχθούν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Μέσα στο πλαίσιο αυτό εννοείται ότι και το περιβάλλον είναι ευνοϊκό αυτή τη στιγμή. Το καλό τομέα της πληροφορικής είναι ότι δεν γνωρίζει σύνορα, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει κάποιο γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο να αναφέρεται μια επιχείρηση, αλλά μπορεί να απευθυνθεί σε όλο τον κόσμο, εφόσον η δουλειά της είναι τέτοια που έχει απήχηση. Να πάμε λίγο και στο κομμάτι έτσι που θα μιλήσουμε μαζί, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Βλέπουμε συνεχώς οι ανάγκες και των επισκεπτών, αλλά και των φορέων που ασχολούνται με τον τουρισμό να αυξάνονται, όσο ταχύτατα αλλάζουν και οι συνθήκες γύρω μας. Δηλαδή, έχει μπει το διαδίκτυο για τα καλά στη ζωή μας, και σαν επισκέπτες, αλλά και σαν ιδιοκτήτες, δήμοι, περιφέρειες, ένα σωρό φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό. Εσείς, ποια κομμάτια έτσι έχετε ακουμπήσει τα τελευταία χρόνια μέσα από τα project σας?
Βεβαίως, συμφωνούμε ότι ο τουρισμός, μάλιστα, θεωρούμε ότι είναι και το, όσον αφορά την Ελλάδα, είναι και το μεγαλύτερο της εξαγωγικό προϊόν. Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση σε αυτόν. Προφανώς, εμείς από το κομμάτι το δικό μας της τεχνολογίας έχουμε αναγνωρίσει ότι υπάρχουν πια και, και στις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά κυρίως και στις νέες ηλικίες, μια μεγάλη στροφή όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού και στη χρήση των τεχνολογικών μέσων. Όπως, ας πούμε, τα κινητά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε η δικιά μας προσέγγιση αυτή είναι να μπορέσουμε να παρέχουμε μια τουριστική εμπειρία η οποία να είναι εξατομικευμένη. Προσπαθούμε μέσα να παρέχουμε και στοιχεία επιβράβευσης αν γίνεται στον τουρίστα όταν επισκέφτεται τις περιοχές μας και να μπορέσουμε να του δώσουμε μία εμπειρία η οποία θα τον βοηθήσει να καταλάβει για την περιοχή μας περισσότερα, να κατανοήσει, ας πούμε, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας και να απολαύσει και αυτά τα οποία έχουμε εμείς να δείξουμε όσον αφορά το κομμάτι το γεωγραφικό. Οπότε μιλάμε δηλαδή για εφαρμογές, συγγνώμη, μιλάμε για εφαρμογές που πέρα από το να σου δείχνει την τοποθεσία στον χάρτη, μπορεί να σου δίνει ένα σωρό πληροφορίες με το ιστορικό, από γεωλογικά στοιχεία μέχρι ιστορικά, πολιτιστικά, οτιδήποτε, μνημεία και άλλα πολλά πράγματα. Και είναι κάτι, νομίζω, που πλέον το χρησιμοποιούμε όλοι, προκειμένου να γνωρίσουμε μια περιοχή που επισκεπτόμαστε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορούμε, λοιπόν, ο χρήστης, εκτός από αυτά που βλέπει, μπορούμε να του προβάλλουμε και πληροφορίες τις οποίες θα ήθελε να μάθει, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Οι πληροφορίες αυτές δεν χρειάζεται να είναι μόνο κείμενο, μπορεί να είναι βίντεο, μπορεί να είναι οποιοδήποτε πολυμεσικό υλικό, το οποίο θα το βοηθήσει να καταλάβει την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι ότι θέλουμε ο τουρίστας μέσα από την επίσκεψη και τη χρήση των εφαρμογών μας να νιώθει ότι επιβραβεύεται για αυτό το πράγμα. Δηλαδή επιβραβεύεται για το γεγονός ότι είδε αυτό τον τόπο, ότι τον ακολούθησε. Και ένα σημαντικό κομμάτι που θέλουμε να εισάγουμε είναι και την βοήθεια των επαγγελματιών του τουρισμού, όπως και άλλων επιχειρήσεων οι οποίοι συνδέονται με τον τουρισμό, όπως είναι η εστίαση. Για παράδειγμα, μέσα σε αυτή τη συνολική εμπειρία του τουρίστα, του εκάστοτε τουρίστα. Τώρα εσείς, φαντάζομαι, για αυτά τα προγράμματα και τα projects έχετε συνεργασία με δήμους, με φορείς που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Τι έτσι ενδεικτικό έχετε κάνει μέχρι τώρα? Μπορώ να σας παρουσιάσω δύο ενδεικτικά projects που έχουμε κάνει. Πράγματι, έχουμε συνεργασίες και με δήμους και με την περιφέρεια της Ηπείρου και ούτω καθεξής. Ένα σημαντικό έργο που έχουμε αναλάβει την υλοποίησή του είναι το έργο Interact Θήμα, το οποίο στα πλαίσια αυτού του έργου αναπτύχθηκε μία mobile εφαρμογή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, η οποία κάνει χρήση και του augmented reality και της τεχνολογίας του augmented reality. Για την ανάπτυξη πραγματικότητα, έτσι, για να κάνουμε ναι, και την μετάφραση. Είναι η επαυξημένη πραγματικότητα ουσιαστικά. Για την ανάπτυξη θέλουμε να δείξουμε σημεία ενδιαφέροντος της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας και έχουμε ουσιαστικά ορίσει τρεις θεματικές κατηγορίες. Ιστορία και φύση, πολιτισμό και υγεία και ευεξία. Αν θέλετε λίγο να σας αναλύσω λίγο πιο αναλυτικά τι μπορεί να κάνει ο τουρισμός από αυτό. Προφανώς θα κατεβάσει τη mobile εφαρμογή, θα κάνει σύνδεση μέσα αυτή με το δικό του username και password, όπως γνωρίζουμε όλοι, όπως κάνουμε στις περισσότερες εφαρμογές μας. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ορισμένες διαδρομές τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει βάσει των τριών αξώνων τους οποίους ανέφερα, αλλά προφανώς μπορεί να κάνει και μια μεικτή διαδρομή έτσι όπως θα τη θελήσει αυτός. Σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος, και μιλάμε για άνω των 150 σημείων ενδιαφέροντος σε όλη την περιοχή, όταν πλησιάζει στο σημείο ενδιαφέροντος, αυτοματοποιημένα η εφαρμογή αναγνωρίζει τη θέση του και του προβάλλει υλικό πολυμεσικό, στο οποίο του δείχνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή. Αυτό μπορεί να είναι είτε βίντεο, είτε κείμενα, ώστε να μπορέσει να γνωρίσει καλύτερα και να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο βλέπει. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Βεβαίως. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι αυτό το οποίο ανέφερα και πριν. Δηλαδή, υπάρχει μέσα πλατφόρμα στην οποία μπορούν να συνδεθούν οι επαγγελματίες του τουρισμού,
Είτε μιλάμε για ξενοδοχεία, είτε μιλάμε όμως και για συνεργάτες των επαγγελματιών όπως εστίαση, όπως ανέφερα πριν, και να μπορέσουν να καταχωρήσουν τις επιχειρήσεις τους. Και από εκεί και πέρα έχουμε φτιάξει κάποια κατόφλια στα οποία προτείνουμε στον επισκέπτη να επισκεφτεί, ας πούμε, συγκεκριμένα, όχι συγκεκριμένα, να επισκεφτεί σημεία ενδιαφέροντος και από αυτά να πάρει μια επιβράβευση, έστω, για παράδειγμα, ας πούμε, μέσω έκπτωσης σε ένα συνεργαζόμενο φορέα, ώστε να μπορέσει και αυτός να νιώσει ότι αξίζει αυτή η περιοχή και να νιώσει επίσης και καλοδεχούμενος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι... Να ρωτήσω λίγο, μάλλον να μπω λίγο σε αυτή την λογική. Σε αντίθεση με τα project και τα προϊόντα που αφορούν την βιοιατρική, αυτά απευθύνονται σε όλους μας, σε πάρα πολύ μεγαλύτερο κοινό. Ωστόσο, για να έχουν αξία και για να πούμε ότι και τα προγράμματα που υλοποιούνται όντως έχουν ένα αντίκτυπο και μία χρησιμότητα, θα πρέπει να γίνουν, φαντάζομαι, όσο το δυνατόν πιο πολύ γνωστά στους χρήστες, αυτούς που πιθανά θα βρεθούν στην περιοχή. Οπότε, πέρα από τη συνεργασία για την ανάπτυξη αυτών των προϊόντων, θα πρέπει, νομίζω, και όλοι οι φορείς που συνεργάζονται να κάνουν έτσι μία προσπάθεια για να υπάρξει και η διάδοση αυτών των εφαρμογών. Σωστά. Και εκεί νομίζω είναι ένα δύσκολο σημείο. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αν δεν το βάλουν όλοι στόχο ότι σε όποιον επισκέπτη έρχεται θα πρέπει να το κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει αυτό. Βεβαίως, συμφωνούμε σε αυτό που λέτε και μάλιστα τη διάχυση την είχε αναλάβει η περιφέρεια της Ηπείρου. Διοργανώσαμε και κάποιες ημερίδες όπως ας πούμε στην Κόνιτσα ή στο Ζαγόρι, όπου ενδιαβέρθηκαν αρκετοί επαγγελματίες του χώρου και τους άρεσε πάρα πολύ, τους φάνηκε κάτι διαφορετικό και πρωτοποριακό. Ελπίζουμε βέβαια ότι θα πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη διάχυση, να συμμετέχουν όσο περισσότεροι μπορούν, γιατί ουσιαστικά απευθύνεται κυρίως σε αυτούς. Κυρίως δηλαδή στους επαγγελματίες του τουρισμού και το πώς μπορούμε να κάνουμε τον τουρίστα να νιώσει ακόμα καλύτερα, να περάσει, να έχει μια καλύτερη εμπειρία. Υπάρχουν άλλα project αυτού του είδους που έχετε τρέξει ή είναι σε εξέλιξη? Βεβαίως, ένα άλλο project ας πούμε, που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, πάλι σε πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας, είναι στα πλαίσια, είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη στην οποία έχουμε δημιουργήσει, με προφορικές μαρτυρίες όμως, η οποία είναι διαθέσιμη και αυτή σε web εφαρμογή, αλλά και σε mobile εφαρμογή. Το έργο αυτό ουσιαστικά προσφέρει στους τουρίστες τη δυνατότητα να έχουν μια προσωπημένη ξενάγηση σε σημεία ενδιαφέροντος στη διασυνοριακή αυτή περιοχή, τα οποία έχουν να κάνουν με πολιτισμό, με τέχνες, με έθιμα. Για να το εξηγήσω λίγο καλύτερα, μπορεί κάποιος τουρίστας μέσω αυτής της εφαρμογής να επισκεφτεί ένα συγκεκριμένο μνημείο, ας πούμε, να διαβάσει πάνω σε αυτό, να διαβάσει στοιχεία για αυτό το μνημείο, αλλά ποια είναι η διαφορά του, ποια είναι η καινοτομία του πάνω σε αυτό το πράγμα? Ότι μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης των προφορικών μαρτυριών συνδέεται αυτόματα στη mobile εφαρμογή και ανάλογο με το σημείο με το οποίο ψάχνει ο χρήστης, του προβάλλονται και προφορικές μαρτυρίες οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτό το σημείο. Είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, μπορεί να ακούσει, ας πούμε, έστω ότι επισκέπτεται ένα μνημείο, μπορεί να ακούσει μία ιστορία από άτομα τα οποία το βίωσαν εκεί. Δηλαδή, έχουν γίνει πραγματικές συνεντεύξεις με άτομα οι οποίοι, ας πούμε, βίωσαν, ας πούμε, τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή άτομα τα οποία. Πέστε μου λίγο το όνομα του προγράμματος αυτό, γιατί σίγουρα έχει προβληθεί και μέσα από το σταθμό μας και από άλλα μέσα. Είναι με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Είναι με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόντσας. Ονομάζεται Exploral. Είναι το πρόγραμμα Interact Exploral. Εκεί φαντάζομαι υπήρξε και μια δυσκολία στο να βρείτε τους ανθρώπους για να έχετε τις μαρτυρίες, έτσι δεν είναι? Οι πηγές βεβαίως, που χρησιμοποιήθηκαν. Βεβαίως, αυτό το ανέλαβε, ήταν κομμάτι του Πανεπιστημίου αυτό το έργο και πράγματι έπρεπε να γίνει μια τεράστια προσπάθεια να επισκεφθούν όλα τα χωριά
του νομού Ιωαννίνων και από το κομμάτι της Αλβανίας που συνορεύει με το νομό Ιωαννίνων, ώστε να βρούνε άτομα τα οποία έχουν δικές τους μαρτυρίες πάνω από τα γεγονότα. Και πραγματικά ήταν και κάτι, επειδή το είδαμε και μέσα από τα βίντεο κτλ., ήταν και κάτι πάρα πολύ συγκινητικό το πώς βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι και τις μαρτυρίες τις οποίες κατέγραψαν. Επιπλέον, θα μπορούσαν όλες αυτές οι μαρτυρίες, γιατί συμμετέχει σε αυτό και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, να αντιστοιχηθούν, δηλαδή το κάνει αυτό η πλατφόρμα, και με αντίστοιχα βιβλία ιστορικά, τα οποία αναφέρονται στο ίδιο γεγονός πάνω στο οποίο αναφέρεται και η προφορική μαρτυρία. Άρα είναι κάτι το οποίο ο χρήστης μπορεί να το δει και από την πλευρά του ιστορικού, αλλά και από την πλευρά ενός ατόμου το οποίο το έχει ζήσει. Και είναι, νομίζω, ένας συνδυασμός της αναψυχής, της γνώσης παράλληλα. Δηλαδή, περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και μας δείχνει πόσο τα πάντα δικτυώνονται στη ζωή μας και έτσι με ένα πάτημα στο κινητό μας τηλέφωνο μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές εμπειρίες μέσα από την επίσκεψή μας σε ένα σημείο. Ακριβώς, η τεχνολογία ουσιαστικά είναι ένα μέσο, γι' αυτό το χρησιμοποιούμε, ώστε να μπορέσουμε εμείς να έχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αναφέρετε, να έχουμε μια σφαιρική άποψη αυτού του οποίου βλέπουμε ή επισκεπτόμαστε, ή να έχουμε μια καλύτερη εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση. Ελπίζω το επόμενο διάστημα και από εσάς και από τις υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να έχουμε προϊόντα καινοτόμα που θα κάνουν την περιοχή των Ιωαννίνων να ξεχωρίσουν σε διάφορα κομμάτια, γιατί αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι η τεχνολογία δίνει την δυνατότητα σε πάρα πολλούς άλλους τομείς να αναδειχθείς. Ελπίζω έτσι και οι τοπικοί φορείς και οι ιδιώτες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει πλέον η τεχνολογία για πάρα πολλά ζητήματα. Συμφωνώ μαζί σας, σας ευχαριστούμε και για την πρόσκληση και ελπίζουμε όλοι ότι θα υπάρξει μια συνέχεια και μια ανάπτυξη τουλάχιστον στον τομέα αυτό. Και να ελπίσουμε και αυτό το πάρκο τεχνολογίας έτσι να έρθει λίγο πιο γρήγορα, τώρα δηλαδή που είναι τα πράγματα στην αιχμή τους, να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία και προσπαθούμε να ξαναρχίσουμε πράγματα από την αρχή. Νομίζω ότι από την πλευρά της περιφέρειας υπάρχει αυτή η βούληση και με το νέο, τη νέα προγραμματική περίοδο ενδεχομένως να δοθεί και αυτή η ευκαιρία έτσι να προχωρήσουμε σε πράξεις. Νομίζω ότι είναι κάτι που κι εσείς θέλετε να γίνει στην περιοχή των Ιωαννίνων. Βεβαίως το έχουμε ανάγκη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, εκτός από τις ιδέες και τα λοιπά, να παρέχονται οι κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες, ώστε να τις βοηθήσουν να ανεπτυχθούν. Γιατί είναι ένας κλάδος, τουλάχιστον η πληροφορική που μπορώ να μιλήσω εγώ, είναι ένας κλάδος ο οποίος, ας πούμε, υπάρχει παγκόσμια διασυνδεσιμότητα και, όπως είπατε και στην αρχή πριν, αναπτύσσεται ταχαίως. Οπότε θα πρέπει να δίνονται οι κατάλληλες υποδομές ώστε να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα ή και στα Ιωάννα πιο συγκεκριμένα, ώστε να αναπτυχθούν και αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, το επόμενο διάστημα να βρεθούμε και από κοντά για να δούμε έτσι πιο πρακτικά τα project με τα οποία ασχολείστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέσα από αυτή την συζήτηση που είχαμε με τους ιδρυτές της Lime Technology, είναι μία από τις εταιρείες τεχνολογίας, τις γιαννιώτικες, τις τοπικές επιχειρήσεις, που το λέμε εδώ και αρκετό καιρό ότι υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά την έλευση προφανώς των μεγάλων επιχειρήσεων, απλώς τους έδωσε αυτό η έλευση μία δυνατότητα να βγουν λίγο πιο προς τα έξω και να αντιληφθούμε όλοι εμείς ότι υπάρχει και το δυναμικό, υπάρχουν και ιδέες για καινοτόμα πράγματα, για πράγματα που σίγουρα θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ.